Πάμε να δούμε. Πριν λίγο επικοινωνήσαμε με τον πατέρα της Γαρυφαλιάς και έχουμε μία δήλωσή του. Τι λέει ο ίδιος για τις αποκαλύψεις που γίνονται γνωστές τις τελευταίες μέρες σχετικά με τη δολοφονία της κόρης του. Να δούμε τι μας είπε ο ίδιος. Ναι, να το διαβάσω, αλλά πρέπει να σηκωθώ, παιδιά, για να το δω, γιατί δεν βλέπω μέχρι εκεί. Είμαστε στεναχωρημένοι, σκότωσε το κορίτσι μου και αφού δεν υπάρχει ποινή ή θάνατον, να σαπίσει στη φυλακή και να φάει ισόβια χωρίς να βγει έξω, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα. Η οικογένεια της Γαρυφαλιάς φυσικά ζητάει την εσχάτη των ποινών. Είναι η δικαίωση για τον πατέρα, λογικό. Αυτό το κορίτσι βέβαια δεν γυρίζει πίσω. Αυτό το είχε ζητήσει και ο κύριος Τοπαλούδης. Ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη και τώρα που ρωτήθηκε ξανά με αφορμή την τραγωδία που ζούμε με την Γαρυφαλιά, είπε να δέχονται ολόκληρη την ποινή των ισοβίων. Την έχουμε κοντά μας, αφεντικό. Τη μανούλα της Ελένης Τοπαλούδη, την κυρία Κούλα Αρμουτίδου. Καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Η ιστορία της Γαρυφαλιάς ξύπνησε σε όλους μνήμες πάρα πολύ έντονες και άσχημες. Είστε η μανούλα που μαζί της κάθε μάνα στην Ελλάδα και όχι μόνο έκλαψε, πόνεσε και μάτωσε με το χαμό και το γολγοθά που ανεβαίνετε και με αυτό που ζείτε. Αν θέλετε να χαμηλώσετε λίγο τηλεόρασή σας για να σας ακούμε κι εμείς καλύτερα, να μην έχουμε πρόβλημα με τον ήχο, συγγνώμη. Δεν έχω εγώ εδώ τηλεόραση. Δεν έχει τηλεόραση, παιδιά. Κάτι να κάνουμε με τον ήχο από πάνω. Κυρία Κούλα, δυστυχώς με την περίπτωση της Ελένης ήρθε η αφορμή για να συζητήσουμε για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, για τη σχέση των δύο φίλων, για το πώς πρέπει οι άντρες να σέβονται τις γυναίκες τους. Και μπήκανε στο επίκεντρο πάρα πολλά θέματα που λένε για την ελευθερία, την ασφάλεια των γυναικών. Πώς νιώθετε αυτές τις μέρες που η ιστορία της Γαρυφαλιάς ξαναέφερε στο προσκήνιο όλο αυτό το δράμα που εσείς ζήσατε για μας, γιατί εσείς φαντάζομαι δεν το έχετε ξεπεράσει ποτέ? Δεν το έχω ξεπεράσει και ούτε πρόκειται να το ξεπεράσω. Το παιδί μου έχασα. Είμαι μάνα της Ελένης, έχασα κομμάτι του εαυτού μου. Είμαι μισή μάνα τώρα. Αν δεν είχα Πέτρο, θα ήθελα το τέλος μου να ερχόταν με το τέλος του παιδιού μου. Αλλά κάνω κουράγιο να σταθώ όρθια στα πόδια για το παιδί τον έφηβο που έχω στο διπλανό δωμάτιο, το 15χρονο, που με έχει ανάγκη. Αλλιώς δεν θέλω τη ζωή, να την κάνω τι τη ζωή. Δεν έχει νόημα η ζωή μου πια. Χάνοντας το παιδί, ζω κι εγώ τον θάνατο, τον Γολγοθά. Με έχουν στείλει στον αιώνιο θάνατο, τον καθημερινό. Και το δικό μου θάνατο κανείς δεν τον πληρώσει. Και το θάνατο του πατέρα της κανείς δεν τον πληρώνει. Από την άλλη, γυναικοκτονούν τα κορίτσια μας, δολοφονούν τα κορίτσια μας χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι γυναικοκτονία να αποδεχθούν αυτόν τον όρο όλοι οι μεγαλοεπιστήμονες που καγχάζουν και αντιδρούνε. Είναι γυναικοκτονία, δεν είναι απλά ανθρωποκτονία. Σκοτώνουν τα κορίτσια μας γιατί είναι αδύναμα, γιατί είναι ανίσχυρα, γιατί το όχι δεν το αποδέχονται αυτοί οι ψευτονταΐδες. Αναθρεμμένοι σε οικογένειες, δεν ξέρω ποιες είναι οι οικογένειες και τι αξίες και αρχές δίνουν στους ψευτόμαγκες τους. Το γίνιδες, είναι τυδες, είναι τερατογεννημένα τέρατα. Και όχι, προηγουμένως έγινε η δήλωση του πατέρα της Γαρυφαλιάς και εμείς είμαστε κάθετα τοποθετημένοι. Εδώ και τώρα ισόβια και έπρεπε να αρχίζανε από το θάνατο της Ελένης και πολύ πριν. Και το λέγατε, κυρία Κούλα, τότε, το λέγατε τότε και τα λόγια σας ήταν προφητικά, γιατί στη δική σας περίπτωση οι δράστες, η κάθριξή τους ήταν για 25 χρόνια ισόβια δηλαδή και για τους δύο χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Αλλά εκφράζετε από τότε την αγωνία σας και τον πόνο σας και την αμφιβολία σας αν αυτά τα 25 χρόνια είναι όντως 25 χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, εγώ ρωτάω, είναι. Και την ίδια συζήτηση κάνουμε και πάλι. Δεν είναι. Αν δεν υπάρξει αυστηροποίηση, αν δεν υπάρξει τιμωρία των δολοφόνων, να αυξηθούν τα χρόνια κάθυρξης και όχι να κάνουν τα 2/3 και τα 3/5 αυτά τα καραγκιουζιλίκια και όχι την κοινωνική εργασία και όχι στα 10 χρόνια δίνουμε τα βραχιολάκια να βγούνε, να κάνουν και διακοπές στη Ρόδο. Αυτά τα τέρατα, τα γεννημένα, από ανεπαρκείς και άχρηστους γονείς γεννημένα, όταν έπρεπε να τα συμμορφώνα δεν έκαναν τίποτε. Ούτε οι Αλβανοί γονείς, ούτε ο Κούκουρας, ο μεγαλοεπιχειρηματίας της Ρόδου. Όχι ονόματα, κυρία. Όχι, είναι με όνομα. Ή έχει όνομα. Όχι, έχει όνομα. Έχει, απλά επειδή είμαστε στην τηλεόραση.
Το δικό μου το παιδί το δολοφονημένο, να το βγάζετε με διάφορες φωτογραφίες. Όλη μας τη ζωή, όλη μας τη ζωή είναι του Κούκουρα, του Χαράλαμπου ο γιος από τη Λίσο. Όχι ονόματα, σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορούμε με τα ονόματα, δεν μπορούν μέσα. Να ακουστούν στην τηλεόραση. Να τους κλείσουμε μέσα. Να τους κλείσει αυτό το κράτος. Ούτε κράτος δικαίου είναι. Κυρία Αρμουτίδου, να σας κάνω μια ερώτηση. Κυρία Αρμουτίδου, συγγνώμη σας διακόπτω. Συγγνώμη σας διακόπτω. Τώρα που είδατε πάλι να ξαναγεννιέται ένα καινούριο, μια καινούργια κατάσταση αυτή στην περιοχή της Φολεγάνδρου, σας ήρθε στο μυαλό... όλο αυτό που έζησε το δικό σας το κορίτσι. Φυσικά, ξαναέζησα από... Εγώ κάθε μέρα ζω το θάνατο του παιδιού μου. Από την ώρα που δείχνανε τηλεοράσεις... Τι θα λέγατε σε αυτούς τους γονείς? Τι θα λέγατε σε αυτούς τους γονείς που είναι στην ίδια κατάσταση όταν ήσασταν εσείς τότε? Να κάνουν κουράγιο, αλλά ούτε κουράγιο μπορείς να κάνεις. Κάθε μέρα ματώνεις, κάθε μέρα πεθαίνεις, κάθε στιγμή και ώρα. Όπου και να βρεθώ, όσοι και ψευδέσεις να ζήσω σε μια παρέα, δίθεν τάχα ακούω τι λένε. Το μυαλό μου είναι συνεχώς την εικόνα που το παιδί μου κατέβαινε τα σκαλιά από πάνω από την Εθνική Αντιστάσεως και την πήρε ο Βρωμοαλβανός, ο Βρωμοαλβανός. Γιατί είτε μου ρατσίστρια, δεν με ενδιαφέρει. Αυτός ο διπρόσωπος πήρε το παιδί μου και το ξεγέλασε με του Κούκουρα το γιο. Και ο πόνος έζησε, και η αξιοπρέπειά σας είναι έζησε, κάτι το οποίο έχει γίνει σημαία για κάθε μανούλα, για κάθε οικογένεια που τραβάτε τώρα το δικό σας να την κάνω, δράμα και το δικό σας γολγοθά. Ένας γολγοθάς τι να την κάνω. Εγώ ζω τον πόνο, όσο και ο ελληνικός λαός να πονάει, πονάει για 2-3 ώρες. Ήρθε ο θάνατος των παιδιών στη Μακρινίτσα, ήρθε ο θάνατος της Καρολάιν, ήρθε της Γαριφαλιάς. Ο πόνος όμως της Κούλας και του Γιάννη είναι εδώ στην καρδιά και στην ψυχή. Κάθε ώρα και στιγμή. Ξέρετε ότι ζω σε ένα σπίτι 200 τετραγωνικά και η κάθε γωνιά είναι Ελένη και Ελένη δεν έχω. Και με έχουν αναγκάσει να ζω με τις αναμνήσεις. Και έχουμε ένα κράτος που δεν κάνει τίποτε. Κυρία αυτοί Πουλιά. Όλοι που μας κυβερνούνε, άμα έρθει η δολοφονία στα σπίτια τους, τι θα κάνουνε. Τα δικά τους τα παιδιά, τα κολεγιόπαιδα. Και όλο λέμε να μην ξαναυπάρξει άλλη Ελένη, να μην ξαναυπάρξει άλλη Γαριφαλιά. Βγαίνει ο Τσιάρας και να πει τι τα 16 θα τα κάνει 20. Και αυτό ψέμα είναι. Μας εξαπατούνε, μας κοροϊδεύουν. Εδώ και τώρα θα τελειώσει αυτό το καρακιοζηλίκι. Αλλιώς θα πάρω εγώ τον νόμο στα χέρια μου. Όπως το εννοεί ο καθένας. Έχετε ο πόνος σας. Όπως το εννοεί ο καθένας. Πήρανε παιδί 2 μέτρα. Τελείωνε τη σχολή, 36 μαθήματα. Θα κάνει τη διπλωματική της. Θα τελείωνε και τώρα θα τελείωνε το μεταπτυχιακό. Γιατί δεν έστειλε στα ταξίδια που ονειρευόταν. Και τώρα ζω μόνο με αναμνήσεις. Με 21 χρόνια στιγμές. Και εγώ πρέπει να ζω και να είμαι ικανοποιημένη από τι. Από αυτό το σαφρό σύστημα. Το παλιό σύστημα, τους παλιονόμους. Που δεν λένε 300 του Λεωνίδα και στη Βουλή. Να αυξήσουν τις ποινές, παραδειγματικές τιμωρίες σε σύγχρονες δολοφονίες. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα για τα λόγια αυτής της γυναίκας και αυτών των ανθρώπων και αυτών των οικογενειών. Τη ζωή. Δεν ζω. Πεθαμένη ζωντανή. Έχω πεθάνει. Δεν άξιζα αυτή την τύχη. Αυτό το λαχείο. Εγώ. Έχω με την αξιοπρέπειά μου. Να αγαπάω τον άνθρωπο, να βοηθάω από το υστέρημά μου. Και αυτοί να προδώσουν τα όνειρά μου. Θα τους καθαρίσω εγώ όλους. Όλους θα τους καθαρίσω. Να μην λέμε τέτοια λόγια. Έχετε και έναν ακόμα άνθρωπο, τον Πέτρο σας, να σκεφτείτε το παιδί σας. 30 μήνες κάνω υπομονή. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Ο Μητσοτάκης να δει τους νόμους η δικαίωση... και να δίνουν τα άλλα κι άλλα. Αν ντρέπονται και αν έχουν αξιοπρέπεια αυτή η πολιτική. Η καταδίκαση αυτής της πράξης και η δικαίωσή σας ήταν κάτι που στα... εξέφρασε όλους μας και η αγάπη μας είναι αμέριστη και η συμπαράστασή μας το ίδιο. Δεν νιώθω δικαιωμένη. Μας κοροϊδεύουνε. Δεν θα εκτίσουν ούτε τα 16 χρονάκια αυτοί οι αλήτες. Αυτά τα ανθρωπάρια, τα σαρκίδια τα φθηνά. Ευχαριστούμε. Με τις ψυχές, τις μαύρες, φως δεν υπάρχει στις ψυχές τους. Γιατί δεν τους διδάξανε αρχές και αξίες. Οι ανεπαρκείς και οι άχρηστες μάνες και πατεράδες
Μόνο λεφτά να κάνουν τη μαγιά τους. Μόνο λεφτά οι ψευτόμαγκες, οι ψευτοταΐδες. Να φάνε τα κεφάλια τους όλοι τους. Όλοι τους εδώ και τώρα. Με καταδικάσανε. Με καταδικάσανε να ζω εγώ έτσι. Τώρα τη γυναίκα έχει εντάξει. Τι να πεις τώρα. Αυτή τη μάνα τώρα δεν είναι. Προσάς τη μάνα. Τι να πεις τώρα.